Ωραία γράφει. Γεια σας παιδιά μου, είμαι ο Μάξιμος, επιστρέφω πολύ δυναμικά με ένα πολύ καινούριο όνομα. Όχι πλάκα κάνω, δεν επιστρέφω καν. Αυτός είναι ο λόγος που κάνω βίντεο. Απλά για να σας πω έτσι σαν ψιλοενημερωτικό, δηλαδή το τι θα παιχτεί σε αυτό το κανάλι που έχω, γιατί επειδή έχω δει σχολιάκια και διάφορα τέτοια που με ρωτάνε. Όχι παιδιά, θα σας τα εξηγήσω όλα πολύ αναλυτικά. Πρώτον, ο λόγος που με βλέπετε που είμαι έτσι ψιλομαστούρα είναι γιατί η ώρα είναι 2 και προσπαθώ απλά κάπως να μου φύγει η υπερένταση. Και ο διάδρομος πίσω, μην τρομάζετε, δεν κάνω. Λοιπόν, αυτά. Καταρχάς, όλα άρχισαν με το να ανεβάζω απλά άκυρα βιντεάκια που έκανα εγώ στο YouTube με ένα φίλο μου τελείως ιδιωτικά. Δηλαδή με την ιδέα ότι, okay, με το όνομα A Farting Gorilla, ξέρω εγώ ή τι άλλη μαλακή είχα παλιότερα, δεν θα τα δει κανείς ποτέ από τα 4 κανάλια που έχω. Άλλο τι χρησιμοποιώ, μόνο τα 2. Οπότε έλεγα, εντάξει, okay, δεν υπάρχει πρόβλημα να τα έχω και δημόσια. Γι' αυτό και είναι όλα μπιχλιαρικά, ιδιαστικά, δηλαδή προορίζονταν για ψιλοπριβέ. Ή και να τα ανεβάζαμε, δεν θα έχανα ανταπόκριση τέλος πάντων, γιατί είναι πολύ σχαμένα. Τέλος πάντων, μετά ανέβασα και το πώς να βάφεστε για το σχολείο και είδα ότι υπήρχε έτσι μια κίνηση πάνω σε αυτό. Τερχάς να σχολιάσω, να απαντήσω σε κάποιες ερωτήσεις σας που μου κάνατε πάνω σε αυτό το βίντεο. Μια ερώτηση που έχει τεθεί αρκετά συχνά, την έχω δει πολλές φορές, είναι εάν είμαι καθυστερημένη. Ναι παιδιά, είμαι. Ελπίζω ότι θα ήταν πιο εμφανές και δεν θα χρειαζόταν να το ρωτήσετε. Νομίζετε ότι δεν ήμουν, ξέρω εγώ, ήμουν καμία που τρολάρει? Όχι παιδιά, έχω πρόβλημα. Οπότε η απάντηση είναι ναι! Και μια άλλη πολύ, πολύ στάνταρ, όχι ερώτηση, ένα σχόλιο που βλέπω είναι ότι μα καλά δεν ξέρεις να βάφεσαι. Κοιτάξτε να δείτε. Εντάξει, όντως δεν ξέρω να βάφομαι, αλλά δεν είναι ωραίο σχόλιο, γιατί προσπάθησα πάρα πολύ να βαφτώ στο βίντεο, οπότε είναι σαν να απορρίπτεται όλες μου τις προσπάθειες και τον κόπο μου. Οπότε δεν είναι σωστό. Αυτό. Κοιτάξτε να δείτε. Τώρα που θα έχω χρόνο τον Αύγουστο, μπορώ να γυρίσω καμιά δυο μαλακίες. Απλώς αυτό που ήθελα να πω εξ αρχής ήταν ότι δεν ήμουν YouTuber, δεν είχα τέτοιους σκοπούς. Και ούτε πρόκειται να γίνω, γιατί δεν έχω χρόνο και γενικά δεν πολύ ασχολούμαι με το YouTube, παρόλο που έχω 4 λογαριασμούς. Ο άλλος λογαριασμός είναι στα αγγλικά και εντάξει, τώρα δεν νομίζω να σας ενδιαφέρει, ειδικά άμα είστε από αυτούς που αειδιάζουν με όλα τα βιντεάκια τα προηγούμενα που έχω ανεβάσει. Γιατί π.χ. το ένα από τα 2 βίντεο που έχω αυτή τη στιγμή είναι πώς να ρευτείς επίτηδες στα αγγλικά tutorial, οπότε δεν νομίζω να ενδιαφέρει κανένα. Το άλλο που ήθελα να πω είναι ότι επειδή όντως δεν θα εμφανίζομαι εδώ, αλλά θα εμφανίζομαι γενικά τη χρονιά σε βιντεάκια των Coffee Drinkers. Είναι ένα κανάλι στον οποίο θα παίζω σε βιντεάκια, κάνουν parodies και γενικά διάφορα άλλα αστεία βιντεάκια. Να μπείτε να τα δείτε, λέγονται Coffee Drinkers, για να τους κάνετε subscribe. Έχω βάλει που κάτω το τέτοιο. Αυτά βασικά. Τώρα όσον αφορά αυτά τα βίντεο που έχω πριν, κοιτάξτε να δείτε. Ξαναδείτε. Είναι αρκετά σχαμένα, η αλήθεια είναι. Όχι, όμως δεν πιστεύω ότι υπάρχει λόγος να τα σβήσω. Όποιος δεν θέλει δεν τα βλέπει. Όποιος αειδιάζει απλά φεύγει. Και όποιος γουστάρει κάθεται, αυτό. Επίσης υπάρχουν και άνθρωποι που έχουν φετίχ, οπότε γουστάρουν ρευσίματα και φλακίες. Αυτά βασικά ήθελα να σας πω. Είναι ένα πολύ σύντομο βιντεάκι. Πολύ ξενέρωτο, πολύ άκυρο. Να περνάτε όμορφα και να τρώτε τις μίξες σας.